Ξεκινάμε αμέσως δουλειά με σχέδιο και όραμα για το Πανεπιστήμιο, αναφέρει ο νεοεκλεγής πρίτανης Χρήστος Μπούρας. Εμείς είμαστε μια πρετανική αρχή που αναλαμβάνουμε 1 Σεπτεμβρίου. Όμως από σήμερα οι αντιπριτάνεις με ομάδες εργασίας δουλεύουν. Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει μια διαδικασία παράδοσης παραλαβής και ενημέρωσης. Εμείς θα αναλάβουμε την τύχη του Πανεπιστημίου από 1 Σεπτεμβρίου. Προετοιμαζόμαστε, θα ξεδιπλώσουμε το πρόγραμμά μας από 1 Σεπτεμβρίου. Στη χθεσινή εκλογική διαδικασία συμμετείχε το 95% του εκλογικού σώματος. Στον δεύτερο γύρο, ο κ. Μπούρας αύξησε τις ψήφους του από 157 που είχε πάρει στον πρώτο γύρο σε 345. Έχουμε 5 βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος βασικός μας πυλώνας θα είναι η αποκατάσταση των θεσμών και της δημοκρατικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Όλες οι αποφάσεις θα παίρνονται από τη σύλληψη του. Δεύτερο και πάρα πολύ βασικό για μας είναι ότι πρέπει να συζητήσουμε στο Πανεπιστήμιο ένα χρόνο μετά την δημιουργία νέων τμήματων και τη συγχώνευση με τα προβλήματα που υπάρχουν, να ετοιμάσουμε ένα στρατηγικό σχέδιο που θα είναι ένα πλαίσιο διεκδίκησης από την πολιτεία και την κυβέρνηση για το Πανεπιστήμιο Πατρών. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Το τρίτο είναι μια σειρά από μεγάλες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στην Πανεπιστημιούπολη. Χρειαζόμαστε κτίρια για αμφιθέατρα, κτίρια για τμήματα που είναι ακόμα σε κτίρια πολύ παλιά. Από την άλλη πλευρά, το σχήμα του κυρίου Νίκου Καραμάνο από τις 183 ψήφους που είχε πάρει στον πρώτο γύρο, στον δεύτερο τις αύξησε στις 283. Είναι σαφές ότι η πλειοψηφία από τα άλλα 3 υποψήφια σχήματα μετακινήθηκε προς τον κύριο Μπούρα. Εμείς θέλουμε η Πανεπιστημίουπολη εδώ και στο Κουκούλι να είναι ένα μεγάλο περιαστικό πάρκο που θα είναι ανοιχτό και επισκέψιμο. Και η φιλοδοξία μας είναι να αναφέρεται στους τουριστικούς χάρτες, έτσι ώστε τα Σαββατοκύριακα αλλά και τις καθημερινές να είναι ένας χώρος περιπάτου, διασκέδασης, ψυχαγωγίας και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Εκεί θα ζητήσουμε από την πόλη χορηγίες. Είναι κρίμα που δεν έχουμε ένα κτίριο επώνυμο. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα αν υπάρχουν πατρινοί να φτιάξουν αμφιθέατρα και να ονοματιστούν προς τιμήν τους ή ακόμα και κτίρια. Νέοι αντιπριτάνης του Πανεπιστημίου Πατρών είναι ο Παναγιώτης Δημόπουλος, καθηγητής του τμήματος Βιολογίας, ο Διονύσης Ματζαβίνος, καθηγητής στο τμήμα Χημικών Μηχανικών, ο Μάρκος Μαραγκός στο τμήμα Ιατρικής και ο Δημήτρης Κούρας από το τμήμα των Οικονομικών.